Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Και θέλουμε και την προσοχή σας και θέλουμε και να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτή την ιστορία, μαζί με τη βοήθεια. Και το λέω αυτό γιατί θα μιλήσουμε για ένα κορίτσι 4 ετών, θα μιλήσουμε για την Μαρίνα και για την δική της μικρή περιπέτεια, τη λέω εγώ, γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν και να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, οι περιπέτειες μπορούν να γίνουν από μεγάλες μικρές, και μπορεί πολύ εύκολα από την αγωνία και το φόβο να έρθει η χαρά, αλλά και η αίσια έκβαση ενός αγώνα. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι σε πολύ μικρή ηλικία καλούνται να δώσουν αυτούς τους μεγάλους αγώνες. Το σημαντικό και το παρήγορο είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, και εδώ στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, γινόμαστε όλοι μια μεγάλη γροθιά. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη αγκαλιά, γινόμαστε μεγάλα φτερά και βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, μικρούς ή μεγαλύτερους ηλικιακά, για να ταξιδέψουν γρήγορα εκεί που πρέπει πραγματικά να είναι. Θα σας πούμε για την ιστορία της Μαρίνας ευθύς αμέσως και θα σας πούμε γιατί πρέπει άμεσα να βοηθήσουμε τη μικρή Μαρίνα, η οποία γεννήθηκε στις Αρχάνες, εκεί μένει μόνιμα. Από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και η κουβέντα. Στηρίζεται όλη αυτή η προσπάθεια από τους ανθρώπους που μόλις το έμαθαν και της Δημοτικής Αρχής είπαν «Θα πούμε μπροστά, θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση». Αλλά ξέρετε, αυτή η συζήτηση έχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν έχει πολλά περιθώρια χρόνου. Και το λέω αυτό γιατί είναι το μόνο πρόβλημα. Όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε. Και καλωσορίζω ευθύς αμέσως κοντά μου την κυρία Γενιατάκη Φωτοπούλου Χαρά. Είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στις Αρχάνες πιο συγκεκριμένα. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστώ. Την κυρία επίσης Γιαννιδάκη Χρυσούλα, η οποία είναι δημοτική σύμβουλος επίσης στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Και θέλω να ευχαριστώ και πολύ τον μπαμπά της Μαρίνας, τον κύριο Γιώργο Παχάκη, ο οποίος είναι κοντά μας. Ξέρουμε, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Είστε καλά, ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι είναι αυτές οι ημέρες και οι ώρες οι περίεργες και δύσκολες για σας, κύριε Παχάκη. Και το λέω αυτό γιατί κανείς δεν περιμένει όταν πάει το παιδί του για να υποβληθεί σε μία επέμβαση ρουτίνας, ότι θα μάθει από αυτή την επέμβαση ότι πρέπει να αντιμετωπίσει μία μεγάλη περιπέτεια. Έτσι έχουν τα πράγματα, ναι, με τη Μαρίνα. Πώς ξεκίνησε η διάγνωση της Μαρίνας? Πήγαμε για αμυγδαλές και κρεατάκια και όταν κάνανε τα κρεατάκια ο κύριος Καρατζάλης σταμάτησε στα κρεατάκια γιατί βρήκε κάτι σαν φακή στη μύτη της. Από εκεί είπαμε να πάμε σε μια μαγνητική. Μετά τη μαγνητική άρχισε ένας μεγάλος μαραθώνιος. Δεν πήραμε ποτέ το παιδί από το νοσοκομείο. Μπήκαμε απευθείας, με το που το είδανε, μπήκαμε απευθείας χειρουργείο. Δεν σταματήσανε καθόλου γιατί κρινόταν πάρα πολύ κρίσιμη η ζωή του. Αν έσπαγε το υγρό του όγκου, τότε θα είχε παραλύσει, θα είχε στραβωθεί ή θα είχε πεθάνει. Στα χέρια μας χωρίς... Δηλαδή, εσείς πάτε το παιδί να κάνει μια επέμβαση ρουτίνας, να βγάλει τα κρεατάκια Μπράβο. Του, έχει μπει στο χειρουργείο, ναι, κάνει το χειρουργείο και ξαφνικά βλέπει ο γιατρός ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Μπράβο. Έχω έναν όγκο. Mm-hmm. Ναι. Από εκεί και μετά άρχισε ένας μαραθώνιος. Το πήραν το παιδί απευθείας, το βάλανε χειρουργείο, του έχουν βάλει βαλβίδα, κάνει εξαέρωση το κεφάλι του αυτή τη στιγμή κανονικά, αλλά μέχρι εκεί. Πριν από πόσο εκεί, καιρό γίνανε αυτά, πριν γύρω στις 31-12 του. Τώρα δηλαδή. Ναι, ναι, πρόσφατα, ένας τις μήνας. Τις τελευταίες μέρες, ναι, του 18. Από εκεί και πέρα ο κύριος Βάκης, ο καθηγητής της νευροχειρουργικής, σήκωσε τα χέρια ψηλά, είπε ότι δεν μπορεί να αναλάβει το παιδί Ελλάδα. Έφυγα εγώ, πήγα Θεσσαλονίκη και εκεί το ίδιο. Πήγα και Αθήνα στον Πέδων, πήγα και στο Βαρδινογιάννιο, το οποίο και εκεί σήκωσαν δηλαδή ταυτόχρονα. Δηλαδή, εσείς πήρατε τις εξετάσεις του παιδιού και ξεκινήσατε, ναι, ναι, να πηγαίνετε, ναι, σε νοσοκομεία. Και λέγατε, ναι, ότι πρέπει να υποβληθεί σε εγχείρηση να του αφαιρεθεί αυτό ο όγκο. Ναι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αρχίσαμε ένα μεγάλο μαραθώνιο ότι δεν χειρουργείται το παιδί στο νοσοκομείο και ψάχνει εξωτερικό. Στείλαμε Χαϊδεβέργη, στείλαμε ΕΣΕΣ, στείλαμε Φραγκφούρτη, από παντού παίρναμε όχι. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε, δεν μπορούμε να αναλάβουμε, δεν μπορούμε να αναλάβουμε. Για καλή μας τύχη έτυχε μιας φίλου μας, μια ξαδέρφη, το οποίο είναι στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν αναφέρουμε ονόματα. Δεν έχουμε θέματα. Ναι, ήταν μια κυρία Παρασύρη, το οποίο αυτή ανάλαβε όλο το γεγονός. Βρήκε νοσοκομείο, βρήκε γιατρούς, να είναι καλά και που είναι, για να βοηθήσει όλη την κατάσταση. Στο Μόναχο. Στο Μόναχο. Στο Μόναχο είπαν ότι μπορούν να κάνουν. Στο Μόναχο πήραμε μία απάντηση ότι μπορούν να δεχτούν το παιδί και να το χειρουργήσουν, αλλά με την προϋπόθεση ότι θέλουν τα λεφτά μετρητά. Όλα, cast. Πριν καν μπείτε μέσα. Πριν καν μου στείλανε χαρτί από το λογιστήριο του νοσοκομείου
και μου λέει: καταθέστε τα λεφτά και ελάτε απευθείας. Τώρα τα βάζω, αύριο το πρωί είναι το παιδί χειρουργείο. Πόσα χρήματα μπορώ να έρθω Ρεβαίως. Κοντά. Ορίστε. Αυτά είναι από το νοσοκομείο του Μόναχου. Το νοσοκομείο λοιπόν από το Μόναχο. Βλέπει τις εξετάσεις. Ναι. Πάει μια γνωστή σας εκεί, πάει όλες τις γνωματεύσεις από το πανεπιστημιακό. Λένε: εμείς το αναλαμβάνουμε. Ναι. Αλλά μετά για να σώσουμε τη ζωή του παιδιού. Μετά από μαραθώνιο και μετά από 1,5 μήνα καθυστέρηση. Το παιδί είναι σε ημερομηνία λήξεως τώρα. Τι, από το πανεπιστημιακό, ο κύριε Παχάκη, εμείς θα τα βάλουμε όλα σε σειρά, ναι. Θα τα συμπληρώνουμε. Σας είπαν ότι υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που μπορεί η Μαρίνα να σωθεί. Ναι, από Ελλάδα μας έχουν δώσει 1,5 μήνα ζωή. Σας τον έδωσαν το Δεκέμβριο, τις τελευταίες μέρες. Ναι, 1,5 μήνα ζωή μετά τη βαλβίδα. Άρα έχουμε χάσει ουσιαστικά Βέβαια. Και τον περίπου ναι. μισό μήνα. Ναι. Ναι. Το Μόναχο στέλνει από το νοσοκομείο μία απόδειξη, η οποία εξηγεί... Πρώτα μας δεχτήκανε στο Μόναχο ναι, και βέβαια, μετά μας λέει... Διότι μετά σου μπορώ να το αντιμετωπίσω, μπράβο. Θα το κάνω με επιτυχία, θα αφαιρέσω τον όγκο, αλλά για να το κάνω, αυτό έχει ένα κόστος στο δικό μου το νοσοκομείο. Και φτάνουμε τώρα, εγώ θα το πω λίγο πιο σκληρά, να κοστολογούμε τη ζωή του παιδιού μας στα 62.229,55 ευρώ και να έρχεται αυτό το χαρτί στο χέρι σας, κύριε Παχάκη, και να λέτε με αυτά τα 62 χιλιάρικα εγώ αύριο το πρωί μπορώ να βάλω το παιδί μου μέσα στο νοσοκομείο και να το σώσω. Αν δεν τα έχω, έχω να δώσω μια μάχη με το χρόνο ακόμα μισό μήνα, αλλά δεν έχω και καμιά άλλη ελπίδα να το σώσω. Σωστά. Εδώ τώρα ξεκινάει η κουβέντα και στα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας στην οποία ζείτε μόνιμα. Όπου το πληροφορηθήκατε άμεσα, κυρία Γενιατάκη. Ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο από τον ίδιο τον πατέρα τη Δευτέρα το μεσημέρι που είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκινάει ο μαραθώνιος πλέον όλης της κοινότητας των Αρχανών και του Δήμου Αρχανών. Και όχι μόνο, διότι από ό,τι είδαμε έχει κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος. Σήμερα είχαμε τηλεφώνημα από τη Μελβούρνη. Είδατε. Ναι. Και σας είπαν τι από τη Μελβούρνη. Γιατί η είδηση έχει αρχίσει τώρα να ανοίγει. Αριθμό λογαριασμού να καταθέσουν τα χρήματα. Και έχουμε κολλήσει στις διαδικασίες του δημοσίου. Ναι. Ο πατέρας θέλει πλήρη διάβγεια στο λογαριασμό και μάλλον εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Διαφάνεια. Γιατί δεν δώσατε ένα προσωπικό αμέσως να πείτε αυτός είναι. Όχι. Πρέπει να γίνει ένας δεν νέος Δεν το θέλει ούτε ο πατέρας, δεν το θέλει και κανείς. Έχει οριστεί μια επιτροπή από το Δήμο, επίσημα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Από 5 δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι θα ξεκινήσουν ένα έρανο για το παιδί αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να ανοίξει ο λογαριασμός, αυτό είναι. Είναι ένας ειδικός λογαριασμός. Είναι ένας ειδικός λογαριασμός, ένα ειδικό ναι, χαρακτήρα. Ερανικός λογαριασμός. Δυστυχώς το πρωί από την Παγκρίτια Τράπεζα μας είπαν ότι με μία απόφαση του Δημάρχου θα μπορούσε να ανοίξει ο λογαριασμός και με μία υπογραφή της περιοχής σας. Ναι. Ναι, και με μία υπογραφή της Υπουργού, της κυρίας Φωτίου. Mm-hmm. Το μεσημέρι τα πράγματα είχαν αλλάξει. Ο νόμος έχει αλλάξει. Μπορεί να ανοιχτεί ένας λογαριασμός στο όνομα του κυρίου Παχάκη με τον περιορισμό ότι σε κάθε έμβασμα που θα γίνεται θα πρέπει να παίρνετε έγκριση από το Υπουργείο. Αυτό το δέχεται ο κύριος Παχάκης. Είμαστε στη διαδικασία τώρα να μαζευτούν τα δικαιολογητικά, να ανοίξει ο λογαριασμός. Νομίζουμε ότι θα τα έχουμε καταφέρει μέχρι αύριο το μεσημέρι το αργότερο. Το θέμα τώρα στην περίπτωση της Μαρίνας είναι ότι πρέπει ναι. να κερδίσουμε Θες, χρόνο. Θα πρέπει, ναι, σωστά. Ότι το παιδί έπρεπε σήμερα το απόγευμα να μπαίνει στο αεροπλάνο και να ταξιδεύει. Σωστά. Και να φτάσει εκεί. Γιατί προφανώς και εκεί θέλουμε μια-δυο μέρες να γίνουν προεγχειρητικοί έλεγχοι, να δούμε πώς είναι η κατάστασή του. Τώρα, γιατί την κάνουμε όλη αυτή την κουβέντα. Γιατί. Δεν είναι τα 62.000 ευρώ η αιτία που ένα τετράχρονο παιδί θα πρέπει να χάσει την ελπίδα του για τη ζωή. Ούτε οι γονείς του που δίνουν αυτόν τον αγώνα, ούτε οι συντοπίτες του που με το που το έμαθαν στάθηκαν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια να βγει προς τα έξω αυτή η είδηση. Νομίζω ότι έτσι βήμα-βήμα, αλλά το βήμα εδώ πρέπει να γίνει ταχύ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει η είδηση να πλωθεί σε ολόκληρη την Κρήτη, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι 62.000 ευρώ. Το πρώτο. 62.220. Παιδιά, το πρώτο ναι. χειρουργείο. Το πρώτο χειρουργείο, ναι. Το θέμα είναι να βάλουμε το παιδί μέσα να φύγει. Κύριε Παχάκη, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα μαζευτούν πολλά περισσότερο, γιατί είναι προφανώς
το πρώτο για να αντιμετωπιστεί άμεσα και να μπλοκάρει την ασθένεια, να μην μετράμε αντίστροφα το χρόνο. Και βεβαίως το παιδί θα υποβληθεί σε μια σειρά ακόμα άλλων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του. Θέλω να βοηθήσουμε όλοι. Προς το παρόν από τις Αρχάνες μας έχετε δώσει ένα τηλέφωνο. Και με αυτό θα πάμε τώρα. Και μόλις βεβαίως έχουμε το λογαριασμό, αύριο ό,τι ώρα είναι θα το δώσουμε και στην εκπομπή. Το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε όλοι όσοι μας βλέπετε αυτή την ώρα, είτε στην Κρήτη, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω της πλατφόρμας Κοσμοτέ, είτε όπου και αν είστε στον κόσμο, είναι το 283 40 40 40. Είναι ένα τηλέφωνο που μπορεί να δεχτεί. Έχετε και κάποιο άλλο που μπορούμε να το δώσουμε, γιατί αυτό είναι μόνο για το πρωί, ε. Θέλετε να δώσουμε και κάποιο άλλο τηλέφωνο για κάποιον που τώρα ακούει και λέει «Εγώ θέλω να βοηθήσω μέχρι να έρθει ο λογαριασμός και να είναι ανοιχτός». Κυρία Γιαννιδάκη, εσείς. Ναι, καλό θα ήταν να υπάρχει άλλος ένας αριθμός τηλεφώνου. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα. Είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου στη συγκεκριμένη φάση, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολα με το να έχουμε απορριπτικές απαντήσεις από τα νοσοκομεία της Ευρώπης και της Ελλάδας. Και όλο αυτό ήταν πάρα πολύ σκληρό. Από χθες, μετά που είχαμε την απάντηση από το νοσοκομείο, γι' αυτό έχουμε καθυστερήσει να κινηθούμε, γιατί δεν είχαμε καμία απάντηση θετική. Οπότε, αυτή η απάντηση δίνει σε όλους μας μια όθηση και μας βοηθά στο να παίρνουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε το παιδάκι εκεί που πρέπει να το φτάσουμε. Καλό θα ήταν να δώσουμε άλλον έναν αριθμό τηλεφώνου, το 6932 33 65 44. 6932 33 65 44, έως ότου έχουμε στην διάθεσή μας και τα στοιχεία ενός λογαριασμού, στον οποίο μπορούμε όλοι λίγο ή πολύ να πάμε και να βοηθήσουμε. Σε πρώτο επίπεδο, παιδιά, να φύγει η Μαρίνα. Να πάει στο νοσοκομείο που είπε ότι εγώ την αναλαμβάνω. Είναι το μόνο που δέχεται ότι την αναλαμβάνει και εγγυάται ότι μπορεί να βοηθήσει το παιδί να συνεχίσει να ζει. Θα γίνουν μια σειρά ακόμα άλλων χειρουργικών επεμβάσεων. Το θέμα είναι να κάνει το παιδί πρώτο του χειρουργείο και να το δούμε να μπαίνει στο αεροπλάνο να φεύγει. Αν τώρα ακούτε, όποιος και αν είστε, εγώ είμαι σίγουρη ότι εάν συνέπραταν αυτή την ώρα και οι επιχειρηματίες αυτού του τόπου, έτσι 5-6 άνθρωποι μαζί να βάλουν τις δικές τους δυνάμεις, το παιδί θα φεύγει αύριο το πρωί. Σίγουρα όμως όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε και πολύ παραπάνω, διότι η οικογένεια θα πρέπει να μείνει εκεί, θα πρέπει να καλυφθούν τα έξοδά της. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα από τη μια μέρα στην άλλη να σου λένε πάρε σε μια βαλίτσα δύο ρούχα και τρέχα στη Γερμανία για να βοηθήσει το παιδί σου να ζήσει, γιατί αν το κάνει το παιδί σου θα φύγει από τη ζωή. Η Μαρίνα, κύριε Παχάκη, πώς το έχει αντιμετωπίσει όλο αυτό? Είναι 4 ετών προφανώς και αντιλαμβάνεται. Είναι 4 χρονών, δεν καταλαβαίνει και πολλά, αλλά έχει μπει στο κλίμα. Και με το που βλέπει, ας πούμε, άσπρη ποδιά ή κάτι περίεργο, αρχίζει εντελώς και φωνάζει, κλαίει, δεν θέλει. Θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι, που πάμε, γιατί πάμε. Κάπου μπαίνει στο νόημα, έχει κάτι καταλάβει. Εσείς έχετε πει ότι απλά έχουμε ένα πρόβλημα, θα το αντιμετωπίσουμε. Εμείς της λέμε ότι πάμε να φτιάξουμε το λαιμό για να μπορούμε να τρώμε, ας πούμε, παγωτά ή να πίνουμε παγωμένο νερό και οι υπόλοιποι δεν θα μπορέσουν να πίνουν. Θα πονάει ο λαιμός στο λαιμό, ενώ ο δικός μας θα είναι φτιαγμένος. Τώρα όλα αυτά έχουν συμβεί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, κύριε Παχάκη. Δηλαδή θέλεις ένα Δεκέμβρη πρωί να πας στο παιδί σου να του βγάλεις τα κρεατάκια και γυρίζεις και σου λένε το παιδί σου έχει 1,5 μήνα για να ζήσει. Πήγαμε, βγάλαμε τα κρεατάκια. Βγάλαμε τα αμυγδαλές, τα κρεατάκια, φύγαμε και μετά είχαμε ορίσει, μας ορίσαν άλλη μέρα να πάμε στο μαγνητική. Όταν πήγαμε και βγάλαμε τη μαγνητική, δεν προλάβαμε να πάρουμε το παιδί να φύγουμε από το μαγνήτη να ξεζαλιστεί. Καπά, δηλαδή απευθείας μας έβαλαν χειρουργείο, ήθελαν ένα χειρουργείο. Σας ενημέρωσαν εκείνα τα πρώτα λεπτά και σας είπαν? Είχαμε πάθει σοκ. Εμείς πάθαμε σοκ, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ήταν τραγικό. Αφού το βλέπεις, παίζει, τρώει, στα μάξια, ας πούμε, έπαιζε, δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Και ξαφνικά σου πούνε, μπαμ, φεύγω τώρα για χειρουργείο. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε ούτε κι εμείς οι ίδιοι. Το γεγονός ότι εσείς ψάξατε αμέσως να δείτε ποιο νοσοκομείο μπορεί να αναλάβει το παιδί στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τα πάντα. Σας έδινε ελπίδα όλη αυτή η διαδικασία ότι... Ελπίδα έχουμε και είμαστε και αισιόδοξοι. Και πιστεύω να βγούμε και ασπροπρόσωποι. Όταν ήρθε αυτή η απάντηση από το Μόναχο που σας λέει ότι πήραμε άλλο εμείς αέρα. Μπορούμε να πήραμε το κάνουμε. Και εσείς και η μαμά της Μαρίνας. Ναι, αλλά για φαντάσου όμως ότι είχαμε 6-7 απορρίψεις. Να σε παίρνω τηλέφωνο για σου λένε δεν το δεχόμαστε.
Δεν το δεχόμαστε, δεν μπορούμε να αγγίξουμε. Τώρα μπορούν να αγγίξουν, αλλά ξέρετε, πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις αγγίζουν και πρέπει να πληρώνονται. Αυτό είναι. Και είναι σοκαριστικό να ξέρεις ότι το παιδί σου μπορείς να το σώσεις, μπορείς να το βδείς να μεγαλώνει κανονικά, αλλά εκείνο που σου στερεί αυτή τη δυνατότητα να είναι τα χρήματα. Έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν τέτοια θαύματα, έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν μεγάλες αγκαλιές να ανοίγουν και παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό και να γυρίζουν πίσω νικητές και να συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. Δεν θα ζήσουμε κάτι πρωτόγνωρο και αυτή τη φορά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το ζήσουμε γρήγορα. Γιατί υπάρχει αυτή η πίεση του χρόνου, κυρία Γιαννιδάκη, κυρία Γενιατάκη, κύριε Παχάκη. Οπότε, δύο τηλέφωνα για όποιον τώρα μας βλέπει, μας ακούει και θέλει να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Η αρχή είναι τα πρώτα αυτά 62-65.000 ευρώ, αλλά ας βάλουμε το παιδί, όπως λέγω από την αρχή αυτής της εκπομπής, στο αεροπλάνο. Μετά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το θέμα είναι τώρα να γλιτώσουμε το στοίχημα με το χρόνο. Δεν θα ήθελα να δω τα πράγματα να εξελίσσονται αλλιώς. Κανείς μας δεν θα ήθελε. Και από την άλλη, μόλις υπάρχει ο λογαριασμός, φαντάζομαι, κυρία Γενιατάκη, σήμερα, αύριο, μόλις σήμερα δεν θα υπάρχει, αύριο μεθαύριο. Ο λογαριασμός θα είναι, θα τον δώσουμε στον κόσμο να τον δει και να βάλει τα χρήματα μάλιστα που θέλει. Κύριε Παχάκη, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Και πριν, και εκ προημίου το λέτε. Να το πείτε και όταν γυρίζετε από αυτή τη διαδικασία, γιατί εγώ είμαι σίγουρη ότι θα φύγετε το συντομότερο δυνατό και αν ακούτε εσείς που μπορείτε ίσως και περισσότερο από κάποιους άλλους, μην τα αφήσετε να περάσει έτσι αυτό. Βάλτε το παιδί μέσα στο αεροπλάνο από το αεροδρόμιο της Κρήτης και ταξιδέψτε το μέχρι τη Γερμανία, αν αυτό μπορεί να δώσει ζωή σε μια ζωή που μόλις τώρα ξεκινάει. Αν μπορείτε λίγοι-λίγοι, αν μπορείτε πολύ-πολύ, μην τα αφήσετε να περάσει έτσι αυτό εδώ το κομμάτι της συζήτησης. Αυτό είναι το χρέος, αυτή είναι η ευθύνη. Σκέψου ότι αύριο μπορείς στη θέση του Γιώργου να είσαι εσύ και να μην μπορείς να κάνεις κάτι ανάλογο για το παιδί σου. Άρα, κάνε την αρχή βοηθώντας το παιδί κάποιου άλλου. Νομίζω ότι αυτό μας χαρακτηρίζει σαν κοινωνία. Αλληλέγγυοι είμαστε, αλτρουιστές είμαστε, έτσι. Βοηθάμε. Έτσι. Εδώ πρέπει να βοηθήσουμε γρήγορα μόνο. Να, αυτό έγινε, καταλάβατε. Λοιπόν, εμείς θα το λέμε όλες αυτές τις ώρες. Δεν θα αφήσουμε τις μέρες να χαθούν. Μακάρι αυτή η είδηση να πάει και πιο μακριά από την Κρήτη και από την Ελλάδα για να βοηθήσουν όλοι όσοι παραπάνω μπορούν. Έχουμε μαγαζέψει πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που τώρα συζητάμε για να πάνε οι άνθρωποι μαζί με το παιδί τους και να μην νιώθουν το βάρος και την ανάγκη του τι άλλο θα τους ζητήσουν εκεί και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Κύριε Γιώργο, μια χαρά θα πάνε όλοι. Μια χαρά θα πάνε. Τα πιο σημαντικά προβλήματα στη ζωή όλων μας δεν είναι η καθημερινότητα. Είναι της υγείας. Και εδώ τώρα ερχόμαστε να περάσουμε ένα μεγάλο κάβο που λένε και οι ναυτικοί. Μια χαρά θα τον περάσετε. Το πιστεύετε? Θα το περάσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και είμαστε αισιόδοξοι. Και αισιόδοξοι. Μπράβο και σε όλους εσάς που σταθήκατε αμέσως κοντά. Μπράβο και σε εκείνους που θα το κάνουν. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Τα βλέπετε και στις οθόνες. Μακάρι μέχρι αύριο που θα ξανά είμαστε στον αέρα να έχουμε τα νέα και την εικόνα της Μαρίνας να φεύγει μαζί με τους γονείς της και ξέρω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Όλα να είναι περαστικά, γρήγορα και μετά από λίγο καιρό να τα θυμόμαστε ως μια δύσκολη στιγμή που όμως πέρασε. Ένα ανέφελα. Κακό όνειρο.